Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας αναλύσω τις 10 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες κάποιος μπορεί να ταξιδέψει το 2017. Τώρα, χωρίς να χάνουμε πολύτιμο χρόνο, πάμε κατευθείαν στη λίστα μας. Στο νούμερο 10, ξεκινάμε με την Japan Airlines, η οποία αποτελεί τον εθνικό αερομεταφορέα της Ιαπωνίας και τον δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας. Η εταιρεία πηγαίνει σε 220 προορισμούς, ενδιάμεσά τους 35 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει κανένα θανατηφόρο συμβάν τα τελευταία 17 χρόνια και χαρακτηρίζεται σίγουρα μία από τις ασφαλέστερες εταιρείες στον κόσμο. Στο νούμερο 9 τώρα, περνάμε στη Qantas Airways, η οποία αποτελεί τον εθνικό αερομεταφορέα της Αυστραλίας, έχει τελικό κομβείο το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ και εδρεύει στο Σίδνεϊ. Το τελευταίο καταγεγραμμένο περιστατικό έγινε στις 4 Νοεμβρίου του 2010, όταν οι κινητήρες ενός Airbus A380 με προορισμό το Σίδνεϊ από τη Σιγκαπούρη εξεράγησαν στον αέρα λόγω κάποιες πιθανής βλάβης. Οι πιλότοι όμως παρόλα αυτά κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροπλάνο χωρίς καμία απώλεια ούτε τραυματισμό. Στο νούμερο 8 τώρα έχουμε την Etihad Airways, η οποία αποτελεί μία από τις δύο μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εταιρεία δεν έχει κανένα καταγεγραμμένο περιστατικό το οποίο να αφορά το τραυματισμό ή την απώλεια ζωής κάποιου επιβάτη. Στο νούμερο 7 τώρα περνάμε στην Emirates Airlines, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985, αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο αερομεταφορέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και έχει έδρα του Ντουμπάι. Η εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της δεν έχει κανένα καταγεγραμμένο συμβάν το οποίο να αφορά το θάνατο ή το τραυματισμό κάποιου επιβάτη. Στο νούμερο 6 τώρα έχουμε την EVA Air, η οποία έχει βάση στην Ταϊβάν. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγεγραφεί κανένα περιστατικό που να συνδέει τη συγκεκριμένη εταιρεία με το θάνατο ή τραυματισμό κάποιου επιβάτη. Στο νούμερο 5 τώρα έχουμε την KLM, γνωστή και ως Βασιλικές Ολλανδικές Αερογραμμές. Η εταιρεία έχει έδρα το Amstelveen και τελικό κομβείο το αεροδρόμιο του Schiphol στο Άμστερνταμ. Τα τελευταία 17 χρόνια δεν έχει καταγεγραφεί κανένα περιστατικό που να μπλέκει την εταιρεία με κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό κάποιο επιβάτη. Πλησιάζουμε τώρα όλο και περισσότερο προς το νούμερο 1, με το νούμερο 4 να αποτελεί την Qatar Airways, η οποία έχει κέντρο την Doha. Όπως ήταν και φυσικά απολύτως αναμενόμενο, η εταιρεία δεν είναι μπλεκόμενη με κανένα συμβάν ή ατύχημα. Πλησιάζουμε ακόμα περισσότερο με το νούμερο 3 να είναι η Hainan Airlines, η οποία εδρεύει στην Κίνα. Η εταιρεία έχει πάνω από 500 διαδρομές, οι οποίες ξεκινάνε από τη Hainan και από 9 άλλες περιοχές της ενδοχώρας. Η εταιρεία δεν εμπλέκεται σε κανένα περιστατικό το οποίο να αφορά τον τραυματισμό ή θάνατο κάποιου επιβάτη της. Βρισκόμαστε τώρα ένα βήμα πίσω από το νούμερο 1, με την Air New Zealand να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Η εταιρεία αποτελεί τον εθνικό αερομεταφορέα της Νέας Ζηλανδίας και έχει περίπου 21 προορισμούς εσωτερικού και 31 προορισμούς εξωτερικού. Η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη ασφαλέστερη εταιρεία του κόσμου, καθώς τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει υπάρξει κανένα συμβάν που να αφορά την ίδια. Φτάσαμε λοιπόν και στο νούμερο 1, με την Cathay Pacific να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να χαρακτηρίζεται ως η πιο ασφαλής εταιρεία στον κόσμο. Η Cathay Pacific έχει έδρα το Hong Kong και τα γραφεία της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Hong Kong. Η εταιρεία ταξιδεύει προς 44 διαφορετικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα τέτοια βίντεο. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους.